καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. 7 ημέρες Ελλάδα και σήμερα για να δούμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Καταιγιστικές εξελίξεις τόσο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας όσο και στα της οικονομίας. Από τη μία αλλαγή σελίδας με την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και τη συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες και από την άλλη μία διαπραγμάτευση σε εξέλιξη με τις δύο πλευρές να ισορροπούν πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Είδαμε τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες της εβδομάδας. Μείνετε μαζί μας έως και τις 11 θα είμαστε εδώ. Επειδή όπως έχουμε πει πολλές φορές, μια γελιογραφία μπορεί να αποτυπώσει με τον καλύτερο τρόπο την επικαιρότητα, πάμε γρήγορα-γρήγορα στο σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη από την Καθημερινή. Ο Αλέξ Τσίπρα στο κάδρο με τον συνεργάτη του να του φωνάζει στο τηλέφωνο Ομπάμα. Τι θέλει, ερώτηση του Πρωθυπουργού, για να πάρει την απάντηση αυτόγραφο από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τα πιο δυνατά στιγμιότυπα και οι πιο σημαντικές δηλώσεις της εβδομάδας που πέρασε στο βίντεο που ακολουθεί. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχασε μόνο δύο μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2012. Για ένα καπρίτσιο, για κάποιες προσωπικές αιμονές που πλήρωσαν πανάκριβα και το Πασόκ και η χώρα. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι από αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Σας ανακοινώνουμε τη σύνθεση της κυβέρνησης. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω την τιμή και την συνείδησή μου ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα υπηρετώ πάντα το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Της Αγίας, του Ομονουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Θα διαψεύσουμε τις Κασάνδρες. Δεν σκοπεύουμε να πάμε σε αμοιβαία καταστροφική ρήξη. Δεν θα συνεχίσουμε όμως και την καταστροφή. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Δεν πιστεύουμε ότι ανάπτυξη σημαίνει να έχουμε τόσες πολλές Porsche Cayenne στους στενούς δρόμους των πόλεων μας. Διαβουλευόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να βρεθεί μια συνολική ευρωπαϊκή και αμοιβαία επωφελής λύση στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ich will das hier ganz offen sagen, Sie wissen das selbst, dass in den öffentlichen Debatten in Europa die Furcht und auch die Unterstellung herrschte, Tsipras macht jetzt Alleingänge. Ich habe heute hier festgestellt, die Regierung.
Πήραμε μια γεύση από ό,τι συνέβη την εβδομάδα που πέρασε. Αρχίζουμε τώρα με τις εκλογές της Κυριακής και την μεγάλη και ιστορική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ εναντί της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδότησε και πλήρη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε ποσοστό 36,34%, αφήνοντας πίσω κατά 8,5 μονάδες τη Νέα Δημοκρατία, που συγκέντρωσε το 27,81% των ψηφοφόρων. Μετά από το θρίλερ που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απέσπασε τελικά την αυτοδυναμία και σχημάτισε κυβέρνηση συνεργασίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο Αλέξης Τσίπρας ορκίστηκε πρωθυπουργός τη Δευτέρα με πολιτικό όρκο, ενώ αντιδράσεις προκάλεσε η απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την τελετή παράδοσης παραλαβής στο Μέγαρο Μαξίμου. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω την τιμή και την συνείδησή μου ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα υπηρετώ πάντα το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Ο Αλέξης Τσίπρας, λίγα λεπτά μετά τις 4, υποταφλάς εκατοντάδων φωτογραφικών μηχανών, ορκίστηκε πρωθυπουργός της Ελλάδας από τον Κάρολο Παπούλια. Ο νέος πρωθυπουργός, πρωτοτυπώντας, επέλεξε τη λιτότητα της πολιτικής ορκομοσίας. Νωρίτερα, ωστόσο, είχε επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ήρθα να σας διαβεβαιώσω ότι οι σχέσεις Εκκλησίας και κράτους με τη νέα κυβέρνηση θα είναι ουσιαστικότερες και πιο αναβαθμισμένες από ποτέ. Αμέσως μετά, κρατώντας τρία κόκκινα τριαντάφυλλα στο χέρι, κατευθύνθηκε προς το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, αποτείοντας φόρο τιμής στους εκτελεστέντες της γερμανικής κατοχής. Νωρίτερα είχε ενημερώσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, για την επικείμενη συνεργασία με τον Πάνο Καμένο, που του εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία των 162 βουλευτών. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά τα αποτελέσματα των θεσινών εθνικών εκλογών, συναντήθηκα σήμερα με τον κύριο Καμένο, τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος δήλωσε ότι θα στηρίξει την νέα κυβέρνηση. Θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάνω τίποτα περισσότερο από αυτό που ορίζει το Σύνταγμα. Να σας αναθέσω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως το απόγευμα βρήκε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου ανοιχτή. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως έλαμψε διά της απουσίας του, σβήνοντας από την ιστορία την καθιερωμένη τελετή παράδοσης παραλαβής. Η πρωινή συνάντηση Τσίπρα-Καμένου έγινε πριν καλά-καλά τελειώσει η καταμέτρηση των ψήφων, γεγονός που προδίδει μια προδιαγεγραμμένη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, με ζυμώσεις που προηγήθηκαν προεκλογικά. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι από αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Η ανακοίνωση του κυβερνητικού σχήματος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων έγινε το μεσημέρι της Τρίτης. Η νέα κυβέρνηση αριθμεί 13 υπουργούς, 20 αναπληρωτές υπουργούς και 6 υφυπουργούς. Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έγινε την επομένη, με τον Πρωθυπουργό να θέτει τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Το στίγμα της πρώτης του κυβέρνησης έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρεμιέρα του Υπουργικού Συμβουλίου. Παρουσιάζοντας τις 4 βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι στόχος δεν είναι η χώρα να έρθει σε ρήξη με τους εταίρους της. Πάρα πολλά όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Στόχος μας να επαναφέρουμε στην κοινωνία το αίσθημα της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας. Να διαπραγματευτούμε την απομείωση του χρέους, την απεμπλοκή της χώρας και της οικονομίας από ένα καθεστώς ασφιχτική λιτότητας. Θα διαψεύσουμε τις κασάνδρες, δεν σκοπεύουμε να πάμε σε αμοιβαία καταστροφική ρήξη, δεν θα συνεχίσουμε όμως και την καταστροφή, την πολιτική της υποτέλειας. 4 είναι οι προτεραιότητες που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρώτον, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεύτερον, τη στήριξη της οικονομίας. Τρίτον, τη νέα διαπραγμάτευση υποστηρίζοντας πως το κλίμα στην Ευρώπη αλλάζει. Και τέταρτον, τη σύγκρουση με το κατεστημένο, τη διαφθορά αλλά και τη διαπλοκή. Σας καλώ λοιπόν να επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε φαινόμενα αλαζονίες. Να επιδείξουμε ιδιαίτερη φροντίδα
ώστε να αποφεύγονται σπατάλες. Μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας δεν μπορεί να περιμένει εύκολο έδαφος μπροστά της. Έχει να αναμετρηθεί με μια ιδιαίτερα σκληρή πραγματικότητα. Και θα είναι αδικαιολόγητη αν δεν δικαιώσει τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. Όταν ο κύριος Τσίπρας μιλάει για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, αφαιρώντας έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και ανακοινώνει ταυτόχρονα αντίστοιχου ύψους δαπάνες, έντιμο είναι να ενημερώσει τους πολίτες από ποιους πόρους θα χρηματοδοτήσει το κόστος των εξαγγελιών του, αλλά και τους κινδύνους που ανακύπτουν για την ισότιμη παραμονή της χώρας στο ευρώ. Δυστυχώς, το νέο μοντέλο διακυβέρνησης Τσίπρα φαίνεται ότι θα δικαιώσει τις χειρότερες ανησυχίες μας. Η τελετή παράδοσης παραλαβής που συγκέντρωσε τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας ήταν αυτή του Υπουργείου Οικονομικών. Η αλλαγή φρουράς μεταξύ Γκίκα Χαρδούβελη και Γιάννη Βαρουφάκη και οι δηλώσεις του νέου Υπουργού Οικονομικών κυριάρχησαν σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προσωμιάζοντας το σεμνά και ταπεινά του Κώστα Καραμανλή, ο Γιάννης Βαρουφάκης προανήγγειλε την μετάβαση από την πυραμιδική, όπως τη χαρακτήρισε, λιτότητα σε έναν λιτό τρόπο ζωής. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Δεν πιστεύουμε ότι ανάπτυξη σημαίνει να έχουμε τόσες πολλές Porsche Cayenne στους στενούς δρόμους των πόλεων μας. Πρώτος στόχος της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρουφάκη, θα είναι η επίτευξη όσο το δυνατό πιο γρήγορα μια συμφωνία γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική πλευρά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα αντικαταστήσει το ισχύον πρόγραμμα που απλώς, όπως είπε ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ανατροφοδοτούσε την κρίση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο κ. Βαρουφάκης χειροκροτήθηκε μόλις αναφέρθηκε στο θέμα των καθαριστριών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα υπάρξουν περικοπές στις δαπάνες, δεν θα έρθουν νέοι στρατείς συμβούλων στο Υπουργείο, προκειμένου να βρεθούν τα κονδύλια και να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Εξοικονόμηση που θα χρηματοδοτήσει την επαναπρόσληψη των καθαριστριών του Υπουργείου. Ως συμβολική, αλλά και ουσιαστική πρώτη κίνηση. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι βλέπει διάθεση συνεργασίας από την Ευρώπη. Δεν θα υπάρξει καμία μονομαχία μεταξύ της κυβέρνησής μας και της Ευρώπης. Δεν θα υπάρξουν απειλές. Δεν τίθεται θέμα ποιος θα υποχωρήσει πρώτος. Μπορείς να βγεις στην αγορά, για παράδειγμα, με ένα 30ετές ομόλογο. Το έκανε η Πορτογαλία πριν μια-δυο εβδομάδες, με χαμηλό επιτόκιο, να πάρεις τα λεφτά, να τα δώσεις πίσω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να του πεις: δεν με ενδιαφέρει τι έλεγες για μένα πριν από δύο μήνες, όπου με ξέσχιζες με την κριτική σου. Πάρ' τα λεφτά σου και φύγε. Αυτό σημαίνει σκίζω το μνημόνιο στην πράξη. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη τηρεί μεν στάση αναμονής, δεν αλλάζει όμως τη θέση της σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Αθήνα, όπως διεμήνυσε σε συνέντευξη τύπου ο Γέρκη Κατάινεν αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, στο οποίο συζητήθηκε και το ελληνικό ζήτημα. Αμέσως μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, θα δούμε τι συνέβη στις επισκέψεις Ντάισελμπλουμ και Σούλτ στην Αθήνα και τη στιγμή φυσικά που ο Γιάννης Βαρουφάκης αφήνει άφωνο τον πρόεδρο του Eurogroup, ενώ θα είναι μαζί μας η καθηγήτρια οικονομικών και βουλευτής του ποταμιού Αντιγόνη Λιμπεράκη. Θα μας πει τι βιβλίο διαβάζει και γιατί, αλλά και πώς είδε τις πρώτες ημέρες του νέου Υπουργού Οικονομικών. Σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για να παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα όσα συνέβησαν στις συναντήσεις της Παρασκευής του Γερούν Ντάισελμπλουμ με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιάννη Βαρουφάκη. Οι αιχμηρές δηλώσεις, οι στιγμές αμηχανίας και οι ψήθυροι συνέθεσαν το σκηνικό. Ο Αλέξη Τσίπρας φέρεται να διεμήνυσε στον πρόεδρο του Eurogroup ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, ενώ στη συνέντευξη τύπου Βαρουφάκη-Ντάισελμπλουμ το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένο. Θα το δούμε και σε πολύ λίγο. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η Αθήνα δεν θα ζητήσει την επέκταση του προγράμματος και δεν θα δεχθεί επιστροφή της Τρόικας, ενώ ο Γερούν Ντάισελμπλουμ προειδοποίησε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν είναι βήματα προόδου. Μεγάλη συζήτηση άνοιξε βέβαια και για το τι ψιθύρισε στο αυτί του Υπουργού Οικονομικών ο Ντάισελμπλουμ μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου. Ο Γιάννης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στο BBC το βράδυ της Παρασκευής προσπάθησε να ρίξει τους τόνους και μίλησε για λάθος στη μετάφραση. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του χθες στο πρακτορείο Bloomberg εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα πετύχει σύντομα συμφωνία με την Ευρωζώνη για το χρέος.
Η επίσκεψη του γερούν Ντάισελμπλουμ επικοινωνήθηκε από την κυβέρνηση ως η αρχή της νέας διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Γρήγορα όμως κατέληξε σε μετοπική σύγκρουσή της με τον πρόεδρο του Eurogroup. Μπροστά στις κάμερες, Τσίπρας και Ντάισελμπλουμ προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο, μιλώντας πρώτα για τον καιρό. Μόλις έφυγαν όμως οι κάμερες, τα αίματα άναψαν καθώς οι δύο άνδρες δεν βρήκαν κανένα σημείο επαφής. 4 χρόνια τώρα η Ελλάδα εφαρμόζει ένα αποτυχημένο πρόγραμμα που έκανε το λαό μας να υποφέρει άδικα. Δεν έχω την ίδια άποψη. Τότε δείτε τους αριθμούς. Χρέος 180% του ΑΕΠ από 124%. 1,5 εκατομμύρια άνεργοι, 2,5 εκατομμύρια φτωχοί. Θα ζητήσετε παράταση προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό απορρίφθηκε από την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Δεν έχω το δικαίωμα να την αγνοήσω. Κανείς δεν το έχει. Θεμελιώδης αρχή της Ενωμένης Ευρώπης είναι ο σεβασμός στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Λίγο αργότερα, στον έκτο όροφο της Οδού Νίκης, σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο υποδεχόταν σε ευχάριστη ατμόσφαιρα τον γερούν Ντάισελμπλουμ. 100 λεπτά μετά, το κλίμα είχε αλλάξει άρδιν. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, έχοντας πιο πριν συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, έχει εξηγήσει τις ελληνικές θέσεις στον πρόεδρο του Eurogroup και ο γερούν Ντάισελμπλουμ μπαίνει στην αίθουσα του τρίτου ορόφου, όπου και θα γινόταν η συνέντευξη τύπου, αγέλαστος, αποφεύγοντας να κοιτάξει τις κάμερες. Στον αντίποδα, ο Γιάννης Βαρουφάκης έδειχνε πιο χαλαρός. Για το επόμενο τέταρτο, το σκηνικό έμοιαζε με μονομαχία στην Άγρια Δύση. Αυτή ακριβώς που ήθελε να αποφύγει ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έριξε και την πρώτη βολή για το χρέος. Του κατέστησα γνωστό ότι το κράτος έχει συνέχεια, αλλά αυτό που δεν θα δεχτούμε να έχει συνέχεια είναι η αυτοτροφοδοτούμενη κρίση από πληθωρισμού και μη βιώσιμου χρέους. Ο πρόεδρος του Eurogroup, αφού απέρριψε την ελληνική πρόταση για συνδιάσκεψη χρέους, εμφανώς ενοχλημένος, σταύρωσε επιδεικτικά τα χέρια του, κοιτάζοντας επίμονα τον Υπουργό Οικονομικών. Όσο για τη σκέψη μιας διάσκεψης για την αναδιάρθρωση του χρέους, αυτή η διάσκεψη υπάρχει ήδη. Ονομάζεται Eurogroup. Η πρώτη μας πράξη ως κυβέρνηση δεν θα είναι η απόρριψη της λογικής της αμφισβήτησης αυτού του προγράμματος μέσα από μια αίτηση για επέκτασή του. Η δεύτερη άρνηση της Τρόικας ήταν εκείνη που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Ολλανδό αξιωματούχο, ο οποίος έχασε την αυτοσυγκράτησή του. Με αυτή την, αν θέλετε, και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαθρά δομημένη επιτροπή, δεν έχουμε στόχο να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, όπως φαίνεται στο πλάνο, περιμένει την απάντηση Ντάισελμπλουμ. Εκείνος του κάνει νόημα ότι ακούει τη μετάφραση. Κουνά απογοητευμένο στο κεφάλι του. Βγάζει τα ακουστικά του και ενώ ο Γιάννης Βαρουφάκης τον κοιτά με τα χέρια στις τσέπες. Η καθιερωμένη χειραψία γίνεται, όμως ο γερούν Ντάισελμπλουμ τη διακόπτει γρήγορα, ψιθυρίζοντας κάτι στο αυτί του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος αντιδρά με ένα επιφώνημα. Φτιάχνει νευρικά την καρέκλα του και φεύγει γρήγορα από την αίθουσα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης κλείνει το μάτι στους παριστάμενους που κοιτάζουν αμήχανοι τη σκηνή. Λίγο αργότερα, οι δύο άνδρες έφευγαν από το Υπουργείο Οικονομικών με διαφορετικά ασανσέρ, χωρίς να ανταλλάξουν ούτε ένα βλέμμα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς ήταν ωστόσο ο πρώτος Ευρωπαίος αξιωματούχος που πέρασε το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου μετά τις εκλογές. Διαβεβαίωσα τον κύριο Σούλτς ότι έχουμε σχέδιο σαρωτικών μεταρρυθμίσεων που αντιμετωπίζει τις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση, τις πελατειακές σχέσεις, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και επισήμανε πως η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με ασφάλεια και εγγυάται τη σταθερότητα. Από την πλευρά του, ο Μάρτιν Σούλτς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες και εξέφρασε την ελπίδα η χώρα να παραμείνει σε ευρωπαϊκή πορεία. Για αρκετές διαφωνίες και ερωτήματα που έχει σχετικά με τις πολιτικές της νέας κυβέρνησης, έκανε λόγο ο Μάρτιν Σούλτς σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Σία Κοσιόνη. Περνώντας το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, ο Μάρτιν Σούλτς πραγματοποίησε ταυτόχρονα και το πρώτο αναγνωριστικό βήμα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της έναρξης της διαπραγμάτευσης με τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα με τον Μάρτιν Σούλτς να αποσπά το πρώτο θετικό μήνυμα, όπως το χαρακτήρισε, ότι η ελληνική πλευρά δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες. Διαβουλευόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να βρεθεί μια συνολική ευρωπαϊκή και αμοιβαία επωφελής λύση στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Διαπραγματευόμαστε με ασφάλεια, εγγυόμαστε τη σταθερότητα.
Όσοι επενδύουν στο αντίθετο, να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα διαψευστούν. Ich will das hier ganz offen sagen, Sie wissen das selbst, dass in den öffentlichen Debatten in Europa die Furcht und auch die Unterstellung herrschte, Tsipras macht jetzt Alleingänge. Ich habe heute hier festgestellt, die Regierung von Alexis Tsipras denkt nicht daran, Alleingänge zu machen. Sie denkt daran, Vorschläge zu unterbreiten und besteht darauf, dass über diese Vorschläge diskutiert wird in einem partnerschaftlichen Lösungsprozess. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Debatten sehr kontrovers sein werden. Πάνω από δύο ώρες διήρκεσε η συνάντηση των δύο ανδρών και στο τραπέζι του διαλόγου από την ελληνική πλευρά τέθηκαν ως προτεραιότητες η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, η προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης, το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Πάντως, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του κ. Σούλτς για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Dem europäischen Kurs bleibt, auf dem das Land immer gewesen ist, Griechenland. Ο Μάρτιν Σούλτς πάντως, φτάνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν θα μπορούσε να μην παρατηρήσει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν φορούσε γραβάτα. Λίγο. Μάλιστα, δεν απέφυγε και τον πειρασμό να ρωτήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό πότε θα φορέσει και αυτός γραβάτα. Καλεσμένη στην εκπομπή μας αυτό το πρωινό Κυριακής η Αντιγόνη Λιμπεράκη, βουλευτής του Ποταμιού και καθηγήτρια οικονομικών. Μας μιλά για το βιβλίο που διαβάζει και σχολιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τους χειρισμούς του οικονομικού επιτελείου. Ξέρετε, πάντα έχω ένα μυθιστόρημα στο δίπλα στο κρεβάτι μου το οποίο διαβάζω και δεν το έχω για να θεωρώ το διαβάζω, το έχω για να τελειώσω μέσα σε 2-3 μέρες. Αλλά αυτό μπορώ να σας πω είναι το καλύτερο που διάβασα το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα μυθιστόρημα της Claire Mesud που λέγεται The Woman Upstairs, δηλαδή η γυναίκα του απάνω πατώματος. Και ουσιαστικά είναι, μιλάει για μια αόρατη γυναίκα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά όπως συνήθως συμβαίνει στις πολυκατοικίες. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι αισθανόμουν ότι μιλούσε στις γυναίκες της δικιάς μου γενιάς, της δικιάς μου ηλικίας, που είναι πολύ διχασμένες ανάμεσα σε πολύ φιλόδοξες επιθυμίες που αφορούν τέχνη, αφορούν τρόπο ζωής, δημιουργικά πράγματα και σε μια πραγματικότητα που πολύ συχνά συνθλίβεται από τις υποχρεώσεις φροντίδας των δικών τους ανθρώπων. Έχετε πραγματοποιήσει τη μετάβαση από το έντυπο στο ηλεκτρονικό βιβλίο? Η αλήθεια είναι ότι στις διακοπές, που κανείς δεν ξέρει τι να πρωτοπάρει μαζί του, είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση το ηλεκτρονικό βιβλίο. Αλλά νομίζω ότι επειδή εγώ είμαι μπροστά σε μια οθόνη πάρα πολλές ώρες τη μέρα, δεν θέλω να διαβάζω κάτι που έχει φως από πίσω του. Θέλω να διαβάζω κάτι που το φως πέφτει από μπροστά του. Νομίζω ότι με ξεκουράζει και με κάνει να αισθάνομαι ότι ξεφεύγω. Αναρωτιέμαι αν φοβάστε ότι δεν θα έχετε τον ίδιο χρόνο για διάβασμα από εδώ και μπρος. Πρώτον, δεν έχω συνειδητοποιήσει απολύτως ότι έχω εκλεγεί βουλευτής. Όμως θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν έχω χρόνο, θα δημιουργώ χρόνο για να διαβάζω βιβλία. Γιατί είναι θέμα στοιχειώδους ισορροπίας για μένα. Τα χρειάζομαι τα βιβλία, τα έχω ανάγκη. Και μερικές φορές τα χρειάζομαι και πιο πολύ από τον ύπνο ή από το φαγητό. Κυρία Λιμπεράκη, έχουμε το νέο κυβερνητικό σχήμα, έχουμε και το νέο οικονομικό επιτελείο. Και θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας. Υπάρχουν προσδοκίες από την καινούργια κυβέρνηση. Και αυτή τη φάση της λελογισμένης αισιοδοξίας εν αναμονή, δεν θέλω να τη στερηθεί η κοινωνία μας. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε επίστοση χρόνου. Και επίσης νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα μάτια στην μπάλα. Και η μπάλα είναι ένα πράγμα τώρα. Η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δεν θέτουμε σε αμφιβολία τη θέση μας μέσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, μπορούμε να αισιοδοξούμε και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι πρόβλημα και αν έχουμε. Σωσμός εκτός Ευρώπης δεν υπάρχει και όσο είμαστε μέσα στην Ευρώπη, δικαιούμαστε να ελπίζουμε. Ήρθε η ώρα για τη βόλτα μας στα social media. Πάμε να δούμε τι συζητήθηκε περισσότερο την εβδομάδα που πέρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως στις εκλογές, όπως βλέπετε, πρώτο θέμα και ο σχηματισμός κυβέρνησης. Δεύτερο θέμα, η ρήξη του Γιάννη Βαρουφάκη με τον Γερούντα Ντάισελμπλουμ και οι ψήφιροι, τα λέγαμε και νωρίτερα. Η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Μάρτιν Σούλτς και η συζήτηση για τη γραβάτα, το είδαμε νωρίτερα στο βίντεο. Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί της Τετάρτης και τέλος η ανθοδέλφη.
δέσμη, το μπουκέτο με λουλούδια με το οποίο υποδέχθηκε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή στις 10.30 το πρωί. Μένετε ωστόσο στον Sky. Ακολουθεί η εκπομπή Ακραίος με τον Τάκη Χατζή. Γεια σας.